Νομίζω ότι επιτέλους έχουμε φτάσει σε μια συμφωνία. Θεωρώ ότι δεν υπήρχαν λόγοι, τουλάχιστον δεν υπάρχουν ευθύνες από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να μην είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα αυτή η αξιολόγηση. Από εδώ και πέρα το πιο σημαντικό θεωρώ ότι είναι πώς θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και να δώσουμε την δυνατότητα στην ίδια την ελληνική οικονομία μέχρι το 19 που θα εφαρμοστούν τα όποια μέτρα συμφωνηθήκανε, να μπορέσουμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος, έτσι ώστε να γίνει ορατή μια δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας. Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως, μήπως να αποκωδικοποιήσουμε 2-3 πράγματα για να δούμε. Γιατί ξέρετε, μια συμφωνία κρίνεται με το τι σου ζητούσανε, τι τελικά έδωσες, τι πήρες. Δηλαδή στην πραγματικότητα, κύριε Σκουρλέτη, 18% πλαφών στις συντάξεις δεν είναι βαρύ πράγμα. 3.000 μείωση του αφορολόγητου δεν είναι βαρύ πράγμα. Προσέξτε, η συζήτηση έτσι όπως ξεκίνησε για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, από ό,τι όλοι διαπιστώσαμε, έβαλε ζητήματα τα οποία τουλάχιστον οι περισσότεροι θεωρούσαμε ότι είχαν κλείσει. Η κυβέρνηση προσπάθησε να αντισταθμίσει το άνοιγμα αυτής της συζήτησης σε θέματα που θεωρητικά είχαν κλείσει και άρα θα λαμβανόντουσαν μέτρα με την ψήφιση των γνωστών αντίμετρων. Το αν και κατά πόσο αυτό που ονομάζουμε δημοσιονομικό μηδενικό αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί στο επίπεδο των γενικών στόχων, θα μπορέσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα έτσι ώστε να έχουμε και ένα κοινωνικό μηδενικό αποτύπωμα στον καθέναν ξεχωριστά, νομίζω ότι εκεί πια είναι η δυσκολία. Και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Και η δική σας δουλειά, φαντάζομαι. Και η δουλειά της κυβέρνησης, βεβαίως. Να καταλάβω όμως κάτι. Φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα με τις δυσκολίες που έχει. Πώς μπορεί να λέτε ότι εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε στις κρίσιμες φάσεις θα τα ξανακάναμε? Δηλαδή, αν πιάναμε το νήμα από την αρχή. Να αναφέρεστε τώρα σε μια. Τα ίδια θα κάναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνουμε το δημοψήφισμα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνουμε αυτές τις επιλογές τις οποίες κάναμε. Μα αλήθεια, υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι για παράδειγμα το καλοκαίρι του 2015 δεν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτόν τον επώδυνο συμβιβασμό, όπου έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι το αποτέλεσμά του δεν αντιπροσωπεύει την δικιά μας προγραμματική πρόταση, αλλά ήμασταν αναγκασμένοι να το κάνουμε σε σχέση με τι? Με την επιλογή το να αφήναμε έρμεο την κοινωνία σε έναν ισοπεδωτικό νεοφιλελευθερισμό ή να πηγαίναμε σε μια τυφλή ρήξη? Άρα με αυτή την έννοια είπα, ναι, ότι έπρεπε να γίνει, ναι, ο συμβιβασμός. Έπρεπε προηγουμένως να καταφύγουμε στο δημοψήφισμα, διότι αυτό μας έδωσε όπλα έτσι ώστε αυτός ο συμβιβασμός, αν και επώδυνος, να μην είναι ολοκληρωτικά επώδυνος, και προφανώς όλες αυτές τις προσπάθειες έπρεπε να τις θέσουμε στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Έπρεπε να προσφύγουμε το Σεπτέμβριο του 2015 στις εκλογές. Σύμφωνοι, αλλά δεν φοβόσαστε. Αυτό είναι ένα μάθημα δημοκρατίας. Δεν φοβόσαστε. Δηλαδή, ποιος μπορεί να μας ψέξει γι' αυτό? Να δούμε όμως κάτι, γιατί έχει μια σημασία το τι κάνεις. Παίρνεις ένα αποτέλεσμα και πώς το αξιοποιείς. Αναρωτιέμαι το εξής. Όταν λέτε ότι και πριν από λίγη ώρα, αλλά και στις δηλώσεις σας, ότι οι θεσμοί δεν σέβονται την υπογραφή τους. Αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει δεν τα σέβονται. Τι είναι εκείνο που σας κάνει να λέτε ότι τώρα παίρνει οριστικό τέλος η ιστορία? Γιατί εφόσον θα έχεις χρέος και μετά. Γιατί και με ακούσε, μετά το τέλος με ακούσετε να σας πω εγώ ότι παίρνει οριστικό τέλος η ιστορία? Όχι. Πάμε λοιπόν. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν υπάρχουν βεβαιότητες ότι έχουμε δημιουργήσει σταθερούς όρους. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να το βγάλουμε ασφαλώς πια, όχι μόνο μετά το 2015, αλλά και μετά το 2010. Οι αξιολογήσεις, η διαπραγμάτευση είναι μια συνεχής αντιπαράθεση με άλλα μέσα, ναι, από ό,τι σε άλλες εποχές. Πάντοτε μετράει το ποιοι συσχετισμοί δημιουργούνται ένθεν κακήνθεν, ναι, και πάντοτε έχει σημασία ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Δεν έχει, βγαίνουμε δηλαδή τα μνούμενα ή δεν βγαίνουμε με τη λήξη αυτό? Είναι το στοίχημα αυτό. Αυτό είναι, δεν το είναι βέβαιο, αυτό είναι το είναι στοίχημα. Είναι ένα μαχητό πράγμα. Αυτό είναι το στοίχημα. Ναι. Ποιος θα μπορούσε πάλι? Απαντάω με ρητορικά ερωτήματα, ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ποιος θα μπορούσε λοιπόν με βεβαιότητα, κύριε, να πει
ότι θα έχουμε μια 100% επιτυχή βέβαιη πορεία. Δεν το λέει έτσι. Είναι το τέλος των μνημονίων. Βγαίνουμε πια από τα μνημόνια και την κηδεμονία. Η κυβέρνηση θέλει να πιστεύει ότι αυτός ο δρόμος, παρά τις δυσκολίες της, θα οδηγήσουν στο τέλος των μνημονίων και αυτές είναι προσπάθειες που κάνει για να το πετύχει. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται μόνο από τις προσπάθειες και τις προθέσεις της κυβέρνησης, όσο και καλές να είναι αυτές, πρέπει πάντοτε, μιλώντας ειλικρινά στον κόσμο, να φωτίζουμε όλη την πλευρά των πραγμάτων, ακόμη και την αθέατη. Άρα, χωρίς να αεροποιούμε καταστάσεις, χωρίς να προσφεύγουμε σε αφηγήματα τύπου success story, όπως το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, εμείς πρέπει να παρουσιάζουμε όλες τις δυσκολίες, όλα τα ερωτηματικά, αλλά να δείχνουμε και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πάμε να δείχνουμε αυτές τις δυσκολίες.